είναι πράγματι πολύ αργά, αλλά παρέμεινα γιατί ήθελα να ακούσω τις προγραμματικές δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να παρθούν πρωτοβουλίες και για την ισότητα και για την κοινωνική συνοχή και για την εγγύηση της εξάλληψης των διακρίσεων. Και από πλευράς της πλεύσης ελευθερίας θα ήθελα να είναι απολύτως σαφές ότι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή θα είμαστε αρρωγοί. Είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας που βιώνουν τους αποκλεισμούς, τα άτομα με αναπηρία, οι φτωχότεροι συνάνθρωποι μας, οι γυναίκες, άνθρωποι που βιώνουν τους αποκλεισμούς και τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκεύματος, ασθένειας, αναπηρίας, εθνικής καταγωγής, εθνότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Υπουργέ, ότι υπογραμμίσατε την ισότητα ως συνταγματική αρχή. Είναι πολύ σημαντικό ότι ήσασταν οι πρώτοι που απαντήσατε σε κάτι που έθεσα σε όλη την εθνική αντιπροσωπεία και στην κυβέρνηση. Καλό είναι όταν τίθεται τα ζητήματα να απαντιούνται. Δεν είναι τυχαίο ότι απαντήθηκαν από γυναίκα υπουργό. Και νομίζω ότι θα είναι ένα καλό βήμα αυτή η πρωτοβουλία σας να διευρυνθεί και αυτό το παράδειγμα να υποστηριχθεί. Η ισότητα ανδρών και γυναικών που θα έπρεπε να είναι η κατακτημένη ισότητα, η πιο παλιά διεκδίκηση στη χώρα μας, είναι ακόμη ζητούμενο και στοίχημα. Εμείς και με προτάσεις και με παρατηρήσεις και με ιδέες θα συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή. Περιμένουμε να δούμε, υποθέτω θα το δούμε νομοθετικά και ποια θα είναι η διάρθρωση του Υπουργείου που αναλαμβάνει αυτό το αντικείμενο. Είναι πάντως ώρα, και το απευθύνω και στον κύριο Αντιπρόεδρο, γιατί διέκοψε στην κρίσιμη στιγμή. Είναι πάντως ώρα τα ζητήματα να τα συζητάμε κατ' ουσίαν και όχι κατ' επίφαση. Και είναι η ώρα σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα που εμείς μπορεί να έχουμε την πολυτέλεια να τα θέτουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά άλλοι συνάνθρωποι μας τα βιώνουν τραυματικά χωρίς να τους δίνει κανείς φωνή και διέξοδο. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα να επιμείνουμε. Εμείς θα συμβάλλουμε στην ανάδειξη των ζητημάτων της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας και βεβαίως και στη στήριξη της οικογένειας που είναι συνταγματικός θεσμός. Πάντοτε, κυρία Υπουργέ, για να απαντήσω κι εγώ σε κάτι που τέθηκε αλλά δεν αντιμετωπίστηκε εδώ, πάντοτε με σεβασμό στις προσωπικές επιλογές του καθενός, στην προσωπική του ζωή και στην αξιοπρέπεια του καθενός. Θεωρώ ότι η επίθεση την οποία δεχθήκατε όταν αναλάβατε το Υπουργείο αυτό ήταν ανίκια και απαράδεκτη. Αισθάνομαι την ανάγκη αυτό να το υπογραμμίσω και μέσα στη Βουλή για να καταγραφεί στα πρακτικά. Και αν κάνουμε την αρχή να μην δεχόμαστε και να μην ανεχόμαστε το bullying από όπου και αν προέρχεται, τον προπυλακισμό, την απαξίωση, την προσβολή προσωπικότητας λόγω φύλου, αν κάνουμε την αρχή και αν δεν το ανεχόμαστε εδώ μέσα στη Βουλή, θα δώσουμε το παράδειγμα να μην το ανέχεται και η ίδια η κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε.